Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το iPhone 16 Pro Max. Το έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή και θα το κάνουμε συγκριτικό με το iPhone το 15 Pro Max. Θα δούμε ποιες οι διαφορές τους, πού τα κουμπιά διαφέρουν, πώς είναι η διαφορά τους στο ύψος και όλες αυτές τις ερωτήσεις τις οποίες έχετε κάνει στο προηγούμενο βίντεο. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το iPhone 16 Pro Max. Το έχω στα χέρια μου, είναι το dummy phone, είναι δηλαδή το τηλέφωνο που έχει τις ακριβείς προδιαγραφές που στέλνει η Apple στις εταιρείες για να μπορέσουν να φτιάξουν θήκες και γενικότερα να δούνε ποιες θα είναι οι διαφορές ανάμεσα στα προηγούμενα τηλέφωνα για να μπορέσουν να είναι to the point όταν κυκλοφορήσει το νέο τηλέφωνο. Πάρτε να τσεκάρεις φυσικά την Banks, έχουν ήδη κυκλοφορήσει θήκες για το iPhone 16 να τις τσεκάρεις. Είχαμε δει και στο προηγούμενο βίντεο κάποιες από αυτές, αλλά έχει μεγάλη πληθώρα από θήκες. Αν σου αρέσουν και άλλα είδους τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, δεν ξεχνάς dimijo.gr αλλά και Instagram να μην κάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και όλα τα link αυτά θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή. Δεν χάνω άλλο χρόνο, πάω λοιπόν να τσεκάρω και να μπω στο βίντεο. Το συγκεκριμένο τηλέφωνο που έχω στα χέρια μου είναι το iPhone το 15 Pro Max. Είναι το κινητό που έχω εγώ τόσο καιρό στο φανταστικό μπλε χρώμα που έχει κυκλοφορήσει. Και στα χέρια μου έχω επίσης και ένα iPhone 16 Dummy. Είναι ένα τηλέφωνο το οποίο δεν λειτουργεί αλλά είναι στις ακριβείς προδιαγραφές. Και οι κάμερες πίσω άμα τσεκάρετε δεν είναι ίδιες. Δεν είναι τα πλαστικά τηλέφωνα που κυκλοφορούν που είναι κοντά στις προδιαγραφές. Είναι το επίσημο αντίγραφο απλά σε αναλογίες και σε massif, δηλαδή
σίδερο για να μπορέσει η Banks να πάρει τις ανάλογες πληροφορίες. Το συγκεκριμένο τηλέφωνο που έχω στα χέρια μου έχει κανονικά κλικ κουμπιά για να καταλάβουν πώς πατιούνται τα κουμπιά, να δουν λίγο πολύ που υπάρχουν και που κουμπώνουν. Το συγκεκριμένο τηλέφωνο είναι των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, οπότε εδώ πέρα σου έχει και την καρτούλα SIM που μπορείς να βάλεις. Εδώ πέρα πάνω σου έχει το action button, αλλά και το κουμπί που ανεβαίνει και κατεβαίνει η ένταση. Από την δίπλα πλευρά έχει το κανονικό κουμπί που έχουμε συνηθίσει, το κλασικό, και κάτω βλέπετε ότι έχει και το extra κουμπί του action button. Κάτι το οποίο λείπει από το προηγούμενο τηλέφωνο. Επίσης, συγκριτικά, αν τα δούμε, το 16 Pro Max είναι ελάχιστα μεγαλύτερο. Αν μπορείτε να δείτε, η διαφορά τους είναι ουσιαστικά κάτι χιλιοστά, κάτι μικρό διαφορές. Επίσης, το πάχος του, το 16 Pro Max, είναι κάτι χιλιοστά λεπτότερο. Πάρα πολύ μικρές οι διαφορές μεταξύ των δύο. Επίσης, τα κουμπιά είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο, απλά όπως καταλαβαίνετε, ναι, μένει στο ίδιο σημείο, αλλά το κινητό διαφέρει. Δηλαδή, αν πάω τα κουμπιά στο ίδιο σημείο ακριβώς, κάτω βλέπετε ότι έχει περίπου μισό δάχτυλο διαφορά το ένα τηλέφωνο από το άλλο. Ακόμη και η θύρα SIM είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Και φυσικά και από την άλλη την πλευρά, αν τα φέρω στο ίδιο ύψος ακριβώς, από την επάνω πλευρά βλέπετε ότι και εδώ πέρα είναι ακριβώς ίδιες, αλλά το action button εδώ λείπει, ενώ εδώ υπάρχει κανονικά. Και φυσικά έχει ένα μισό δάχτυλο διαφορά από κάτω. Θα είναι και ελάχιστα πιο βαρύ. Ελάχιστα πιο βαρύ, κάτι γραμμάρια πιο βαρύ από την προηγούμενη σειρά iPhone. Τα κουμπιά δεν ξέρω να ακούγονται. Είναι όλα clicked. Φανταστικό, πολύ ωραίο, θα το περιμένουμε να κυκλοφορήσει. Η παρουσίαση, αν βλέπεις το βίντεο Κυριακή, 8 του μηνός, η παρουσίαση θα είναι Σεπτέμβριος, 9 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, αν είσαι από αυτούς που ήδη έχεις δει αυτό το βίντεο πριν από τη Δευτέρα, δηλαδή πριν από την προηγούμενη ημέρα που γίνεται αυτό το βίντεο, τότε μπορείς να μου πεις κάτω στα σχόλια αν πέσαμε μέσα και αν το dummy τηλέφωνο που είχαμε στα χέρια μας έπεσε ακριβώς μέσα. Αν έχεις δει το βίντεο μετά τη Δευτέρα, γράψε μου αν πέσαμε μέσα. Αν έχεις δει το βίντεο πριν τη Δευτέρα, επίσης γράψε μου στα σχόλια εάν πέσαμε μέσα. Επέστρεψε δηλαδή στο βίντεο και γράψε μου κάτω στα σχόλια εάν ήταν ακριβής η παρουσίαση και αν το τηλέφωνο ήταν πάρα πολύ κοντά. Live stream. Αύριο στις 7.30 ώρα θα ανοίξει το live stream κανονικότατα. 8 η ώρα είναι επίσημη παρουσίαση. Ελάτε από τις 7.30 να τσιλάρουμε, λίγο να τα πούμε, να ξεκινήσει λίγο σιγά σιγά η βασούλα και να βλέπουμε μαζί το event της Apple. Πάω στο Instagram γιατί εκεί πέρα θα μπει το link στο Instagram και κάτω στην περιγραφή μόλις το φτιάξω για να μπορέσεις και εσύ να είσαι στο live stream για να συζητήσουμε όμορφα καιρά και να δούμε την παρουσίαση και να σχολιάζουμε γενικότερα τις... Ναι, ό,τι συμβεί ρε παιδί μου στην παρουσίαση. Αυτό ήταν λοιπόν το Super Review, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα, ελπίζω να σας ήταν χρήσιμο και να καταλάβετε λίγο τις διαφορές. Μένει να το δούμε φυσικά και από κοντά στο επίσημο event που θα γίνει Δευτέρα 9 του μήνα και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Δεν ξεχνάς επίσης Instagram και dimmy.gr για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Όλα τα link θα βρεις κάτω στην περιγραφή και περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πεις εάν το βίντεο αυτό σου φάνηκε ενδιαφέρον. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά.